βράδυ. Το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού «Καλύτερη μαθητική εικονική επιχείρηση 2020» απένειμε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά λόγω της πανδημίας, με τις διαγωνιζόμενες ομάδες, τους κριτές και τους προσκεκλημένους να συμμετέχουν με σύνδεση από τα σπίτια και τα γραφεία τους. Όλοι μας από τα σπίτια μας. Πανελλήνιος διαγωνισμός. Καλύτερη μαθητική εικονική επιχείρηση 2020 του Junior Achievement Greece. Λόγω κορονοϊού η διοργάνωση διεξήχθη διαδικτυακά. Όλοι εντυπωσιάστηκαν από την ευρηματικότητα και τις καινοτόμες ιδέες των μαθητικών ομάδων. Άντλησα μεγάλη έτσι συγκίνηση και ελπίδα για το μέλλον από όλα αυτά τα παιδιά, τους μαθητές, αλλά και τους καθηγητές τους, γιατί είμαι βέβαιη ότι πίσω από κάθε σημαντικό επίτευγμα της μαθητικής κοινότητας κρύβονται πάντα εμπνευσμένοι δάσκαλοι. Το πρώτο βραβείο απένειμε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας στους μαθητές του Αριστοτέλειου Κολεγίου Θεσσαλονίκης για το προϊόν τους, το BioVail. Ένα καινοτόμο βιοαπικοδομήσιμο χάρτινο ρολό για τα εξεταστήρια νοσοκομείων και ιατρείων. Όταν έρθει σε επαφή με το φυσικό έδαφος, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, μετατρέπεται σε οργανική ουσία και δεν αφήνει κανένα απολύτως υπόλοιμα. Το έξυπνο σύστημα λειτουργίας φωτεινών σηματοδοτών σε πραγματικό χρόνο, που λειτουργεί ως αόρατος τροχονόμος και δίνει προτεραιότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στους πεζούς, που ανέπτυξαν οι μαθητές του πειραματικού λυκείου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κέρδισε το δεύτερο βραβείο. Μέσω της επιχειρηματικότητας καλλιεργείται, κατά τη γνώμη μας, η καινοτομία, η βιωματική γνώση, η συνεργατικότητα, η ευγενής άμυλα. Η Υφυπουργός Παιδείας απένειμε το τρίτο βραβείο στους μαθητές των Γενικών Λυκείων Φιλοθέης και Τραγίας Νάξου για την εφαρμογή τους που προλαμβάνει και επιβραδύνει την άνοια στους ηλικιωμένους. Με το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα, το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων στόχο έχει να βοηθήσει τους μαθητές να εντρυφήσουν στην καινοτομία, να κατανοήσουν τις αρχές της οικονομίας και να βγουν πιο συνειδητοποιημένοι στην αγορά εργασίας. Να φτιάξουν τις δικές τους επιχειρήσεις, να φτιάξουν τις δικές τους ιδέες. Δεν σημαίνει ότι όλα τα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα γίνουν επιχειρηματίες. Ένα στα τέσσερα παιδιά από αυτά που συμμετέχουν στο πρόγραμμά μας ξεκινάνε τη δικιά τους startup. Ο κόσμος της αειφορίας από το πρώτο ΕΠΑΛ του Διδημότικου. Και θέλω πραγματικά να συγχαρώ τα παιδιά. Το βραβείο Αειφόρου Ανάπτυξης απένειμε ο πρόεδρος της ΕΡΤ στο πρώτο ΕΠΑΛ Διδημοτήχου για την εικονική επιχείρηση «Ο κήπος της αειφορίας», που προωθεί την επαναχρησιμοποίηση υλικών και την ορθή διαχείριση φυσικών πόρων και ενέργειας. Μπράβο στα παιδιά. Η δράση της ΕΡΤ.